Προκαλεί επιδείνωση ή μια χειρότερη πορεία της νόσου. Θα χρειάζεται λοιπόν προσοχή, αυτοσυγκράτηση, μπορεί να χρησιμοποιούμε παρακεταμόλη και να περιμένουμε τα νέα δεδομένα για τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, όσον αφορά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, να σας πω ότι οι διασωληνωμένοι είναι όλοι άντρες. Επίσης, ο μέσος όρος ηλικίας των διασωληνωμένων είναι τα 67 έτη. Από το σύνολο των νοσηλευμένων στη χώρα μας, το 57% είναι άνδρες, πάλι υπερισχύουν οι άνδρες, και η μέση ηλικία είναι 64 έτη. Και βέβαια από τους διασωληνωμένους οι περισσότεροι έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας, έτσι. Άρα είναι σημαντικό ότι βλέπουμε αυτή την εικόνα ενός ιού ο οποίος συμπεριφέρεται κατά κόρον και αφορά άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας και κυρίως ηλικιωμένους. Γι' αυτό η προσοχή μας εκεί πρέπει να εστιαστεί. Και εμείς οι νεότεροι, και εσείς ακόμα πιο νεότεροι, να σκεφτούμε την ευθύνη που έχουμε απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους. Κύριε Ζαγκή, θέλετε ερώτηση. Αναφέρατε, κύριε καθηγητά, πόσο σημαντικό είναι τα μέτρα προστασιοποίησης να εφαρμοστούν. Και τόσο εσείς όσο και η κυβέρνηση κατόπιν δικών σας εισηγήσεων, όταν βλέπατε ότι σε σημεία που υπάρξει φροντισμός, προτείνατε να υπάρξει απαγόρευση και εφαρμόστηκε. Σήμερα είδαμε, παρά τις συστάσεις και του ίδιου του Πρωθυπουργού, συγχρονισμό τη Εκκλησία. Αύριο συνέχεται η Ιερά Σύνοδος. Ποιο είναι το μήνυμά σας τόσο στους πιστούς όσο και στους ιεράρχες? Το μήνυμά μας είναι σαφές. Θέλουμε να αποφύγουμε τις συναθροίσεις όσο δυνατόν περισσότερο, ιδιαίτερα των ευπαθών ομάδων που γνωρίζουμε όλοι προσέρχονται στις Εκκλησίες. Γι' αυτό θα συνεδριάζει αύριο η Διαρκής Ιερά Σύνοδος και ελπίζουμε να πάρει τις σωστές αποφάσεις. Σα ευχαριστώ πολύ. 49 τα νέα κρούσματα το τελευταίο